είναι κανένα δυο πραγματάκια όσον αφορά την τέχνη που επειδή δεν μπορώ να τα εξηγήσω ακριβώς πώς συμβαίνουν, εκεί σπάω λίγο. Ένα από αυτά είναι ότι είναι μια στιγμή σε κάποιες συναυλίες που δεν ξέρω αν έχετε δει καπνό σε κλειστό μέρος χωρίς κανένα ρεύμα, καθόλου που μένει ο καπνός ακίνητος και τον βλέπεις έτσι. Και κάποιες στιγμές συμβαίνει αυτό μέσα στο χώρο ή στον εξωτερικό, συμβαίνει αυτό στο χώρο της συναυλίας. Βλέπω αυτό το πράγμα. Όταν συμβαίνει αυτό νομίζω ότι είναι η τέλεια συναυλία. Δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς. Νομίζω ότι αυτό που μας δένει όλους μας που τραγουδάμε μαζί τον κουκουλοφόρο είναι αυτό το γαμώτο και το... Και, λέει διάφορα πράγματα αυτό το κομμάτι μέσα από το ότι δεν τα έσπασα εγώ, από το ότι μέχρι το ότι ποιος έχει την ευθύνη μέχρι αυτόν που αναζητάει να βρει τα μαλόξ και μέχρι στο τέλος που γυρνάει και λέει στη μάνα του και στον πατέρα του άλλος ότι καλά εσύ έβριζες στις τράπεζες μια ζωή. Τι μου λέει. Δηλαδή είναι, νομίζω είναι, μέσα σε αυτό το σύνολο βρισκόμαστε κάπου όλοι μαζί και το τραγουδάμε. Ποιος έχει την ευθύνη, ποιος έχει τα πλακά, ποιος θα βαράει τα μάτ, ποιος έχει δει. Ποιος έχει μάρκα δώρο, ποιος έχει το κουτί με τα μαλόξ. Και νομίζω ότι όλοι μας, και ακόμα και αυτοί που δεν θέλουν να το παραδεχτούν, έχουν νιώσει κάπως έτσι. Επίσης αυτό που μου αρέσει είναι το ότι ό,τι και αν είναι ο άλλος, ό,τι και αν πιστεύει, πολιτικά εννοώ, το παιδί του θα πει πρώτα τους στίχους από το τραγούδι μου. Θα πει πρώτα μαμά, μπαμπά. Μαμά, μπαμπά, μην τους δικαιολογείτε. Μαμά, μπαμπά, δεν τα σπάσα εγώ. Μαμά, μπαμπά, τα σπάσα να ασφαλείτε. Υπάρχουν κάποια κομμάτια στα οποία ο κόσμος συμμετέχει περισσότερο. Όπως είναι το «Όνα σου», που έχουν και την ευκαιρία να λένε σε μένα «Όνα σου». Και δεν ξεχνάω την εικόνα σου. Το καλοκαίρι, το χειμώνα σου. Έχω πει ότι αυτό το κομμάτι το έγραψα γιατί χτύπησα το δάχτυλό μου 7 η ώρα το πρωί, χτύπησα το δάχτυλό μου στο τραπεζάκι του σαλονιού. Έφευγα για μια περιοδία. Αλλά ναι, όταν έγραφα το κομμάτι, το κορίτσι μου σκεφτόμουν. Πονάει και αυτή, χτυπάω εγώ, μα πονάς εσύ, οι δυο καρδιές μας σαν μία. Πώς μου διέλυσες το είναι μου, του κουμπού. Εφεύγες και φωνάζα μήνα μου. Έρχομαι κάτω από το σπίτι σου, κουτουσουσού, κουτουσουσού. Είσαι ο πίτος και είμαι ο βίτης σου,
Πάβει να είναι κομεντή. Πάβει, δεν πάβει ποτέ. Μια ζωή κομεντή είναι. Απλά αρχίζεις κάπως να βλέπεις τα πράγματα λίγο πιο σοβαρά όταν αναγκάζεσαι να ενηλικιωθείς. Να ενηλικιωθείς με την έννοια του ότι πρέπει να εργαστείς, να αναλάβεις ευθύνες, το οποίο αυτό για κάποιον μπορεί να συμβεί στα 12, μπορεί να συμβεί στα 15. Όταν μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία, μπαίνεις σε αυτό το κομμάτι της εργασίας, αρχίζεις, βιώνεις την αδικία, αρχίζεις, είναι εκεί που σου λένε που τα παίρνεις με τον πρώτο συνάδελφό σου στα 13 σου που δουλεύει σέρβις και λες θα φύγω από τη δουλειά και γυρνάνε και σου λένε οι ειδικοί σου ότι δεν κάνει να φύγεις, έτσι είναι η κοινωνία, πώς θα μάθεις, έτσι πρέπει να μάθεις, πάντα θα υπάρχει κάποιος να σε βρίζει. Και εκεί είναι που λες, παιδί μου, να, όχι, θα φύγω. Εκεί είναι που σταματάει να είναι κομεντή η ζωή. Και εκεί είναι που λες, ρε παιδί μου, που πρέπει βασικά να αποφασίσεις αν θέλεις, πώς θες να ζεις. Πότε ακούγαμε Nirvana, βάζαμε ανάποδα τα fly, την κατατζίν στην παραμάνα, λέγαμε όλο μου τη σπάει, μα όταν ήρθαν τα CD και τα MP3 κάνανε φάση, έχουμε μπει στο ρελαντί και τις κασέτες μας ξεχάσει. Τότε στα πάρτι έπαιζε οι γονείς μας βλέπαν, κι αν πήγαινε η ώρα μία, παίρνανε την αστυνομία. Τώρα η καρδούλα μου που κλαίει, ένα τραγούδι όλο λέει, ένα τραγούδι που θα γράψει. Μου αρέσει πάρα πολύ η ραπ μουσική. Να απαντήσω πρώτα στο πρώτο σκέλος της ερώτησης, ότι με ακούς να ραπάρω πρώτη φορά. Εγώ ένιωθα και σε άλλα κομμάτια μου μέσα ότι υπήρχε αυτό το στοιχείο. Εδώ είναι και η παραγωγή πιο ραπ που έκανε ο Σένο Μπάιτ, που έδωσε όλο αυτό, όλη αυτή την ομορφιά, τη μουσική ομορφιά σε αυτό το κομμάτι. Πώς θα ήθελα να σε μισήσω, κατάρες να εφεύρω ακατάληπτες, και να σε στολίσω με τόσα επίθετα που όλο τον κόσμο θα κάλυπτες. Μα έχω ένα πόνο στο στήθος, μου βιάζει και λίγο το χέρι μου, αν δεν είναι η καρδιά μου θα είναι αυτό ήθος που πήρες μαζί σου, αστέρι μου. Και κλαίνε βαριά τα κλαρίνα, οι διπλωμένιες μάνε κι έρχονται, σε βλέπω μπροστά μου λες κύπτια ψέτικη, σκέψη σου πια δεν αντέχονται. Θα έρθει στιγμή να πονέσεις, θα θέλεις ξανά να γυρίσεις, θα έρθει στιγμή που θα τρέχεις τους δρόμους και δεν θα υποφέρεις τις τύψεις και... Όσον αφορά τώρα το που είναι ο Σπύρος, αυτό μάλλον είναι μια προσωπική ερώτηση. Εννοώ ότι ρωτάω τον εαυτό μου, ρωτάω και μάλλον ψάχνω κι εγώ να δω που είναι ο Σπύρος. Στριφογυρίζω σαν γύρος, νίγομαι με τα σεντόνια, λένε οι φίλοι μου που έχει χαθεί τόσα χρόνια. Όλες οι κάλτσες μονές και το σιρτάρι μπουρδέλο, σου χάρισα όλα τα έσωριχά μου και τώρα μου λες σε θέλω. Παιδιά, δεν ξέρω, δεν είμαι ειδικός. Γιατί δεν έχει καεί η πόλη, γιατί δεν καίγεται η πόλη, γιατί ακόμα συμβαίνει το να μην γυρνάνε κάποιοι άνθρωποι στο σπίτι τους και το ανεχόμαστε. Δεν ξέρω, και μάλλον δεν θέλει ο κόσμος. Απόψε η νύχτα είναι όλη δικιά σου, το άρωμά σου είναι καπνό στον αέρα, σ' αυτόν τον δρόμο θα γράφει το όνομά σου, το όνομά σου θα πάρει τούτη η μέρα. Στα οδοφράγματα το αίμα σου ρέει, το σύνθημά σου το φωνάζουνε όλοι, κορίτσια το γράψα στους τοίχους με σπρέι, αν δεν γυρίσω. Μάλλον ο κόσμος βολεύεται να... Του αρέσει να έχει από πάνω του νταβατζίδες, πλούσιους να τον κυβερνάνε. Δηλαδή, εμφανίζεις, ρε παιδί μου, έναν τύπο ο οποίος, έναν αστό, και ξαφνικά όλη η κοινωνία τον προσκυνάει. Ή εμφανίζεις έναν τσαμπουκά ο οποίος πλακώνει στα χαστούκια και τον προσκυνάνε. Αυτό είναι η κοινωνία μας. Δεν είναι ελληνικό φαινόμενο. Είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Δεν το δέχομαι όταν μου λένε ότι έτσι είναι στην Ελλάδα. Παντού έτσι είναι. Ο άνθρωπος, η εξουσία έχει μάθει τον άνθρωπο να ζει με το φόβο. Δεν μας αξίζει τίποτα. Αξίζει στον καθέναν από εμάς το τετραγωνικό που φτιάχνει, να το φτιάχνει ακριβώς όπως θέλει, να φτιάχνει τους δικούς του ανθρώπους. Ο μοναδικός τρόπος για να
αλλάξει αυτός ο κόσμος και να φτιάξει και να γίνει πιο όμορφος, είναι να φτιαχτούν μικρές κοινότητες. Εγώ σε αυτό πιστεύω. Πιστεύω στην παρέα μου, στις παρέες μου, στους φίλους μου. Δεν μπορώ να πιστέψω σε κάτι άλλο. Όλα τα άλλα έχουν να κάνουν με τραμπούκους, με εφοπλιστές, με μπραβιλίκια και με τέτοια πράγματα. Και με τρόμο, με τρομοκρατία. Απόψε νύχτα είναι όλη η δικιά σου. Το άρωμα σου είναι καπνός στον αέρα. Σ' αυτόν τον δρόμο θα γραφτεί το όνομά σου. Το χρώμα σου θα πάρει τούτη ημέρα. Σ' όλο φράγματα το αίμα σου ρέει. Το σύνθημά σου το φωνάζουμε όλοι. Κορίτσια το γράψαν στους τοίχους με σπρέι. Αν δεν γυρίσω. Αυτού του είδους τα τραγούδια δεν είναι τραγούδια που τα βάζεις σε μια playlist για να φύγεις να πας διακοπές. Η μάνα μου έχει ένα παράπονο πολύ μεγάλο. Μου λέει δεν γίνεται να έχει 1 εκατομμύριο views, προβολές το όνα σου και να έχει 300.000 προβολές το τι με κοιτάς. Μα το όνα σου άλλος θα το βάλει και θα το ξαναβάλει γιατί θα τον κάνει να ξεχαστεί. Το τι με κοιτάς θα τον κάνει να θυμηθεί. Είναι πόνος. Θα πονέσει. Πόσες φορές μπορείς να πονέσεις. Υπάρχει πολύ σημαντικός λόγος να γράφονται αυτά τα τραγούδια. Απ' την άλλη είναι και πώς θέλει να νιώσει ο καθένας. Μπορεί κάποιος να γυρνάει στο σπίτι του πολύ χάλια, πολύ πιεσμένος και να θέλει να στεναχωρηθεί ακόμα περισσότερο. Ας το κάνει. Θα χαρεί η μάνα μου. Θα πάρουμε ένα view παραπάνω. Μόναχα πες οι γλιώδεις τι παίρνουν στα γόνατα. Τι πασπατεύουν, τι σαλιώνουν. Κάνουν δακόματα. Αυτή συχαίνεται, ουρλιάζει και πέφτει στο πάτωμα. Γύρω γελάν και τη κλεβάζουν ηλίθια άτομα. Και καταλήγει μες στον δρόμο ιδρωμένη απ' τη μάχη της. Να μην την παίρνουν τα ταξί και να κλαίει. Πασαλημένη με κραγιόνια, με ρούς και με μάσκαρες. Να τη ρωτάν περαστική, ρε ψυχή μου που τρακάρες. Και να τη βρεις και ανατολή, σε ένα πάρκο να κοίταται. Από φωτιές, από σεισμούς και πολέμους να πλήθεται. Προσωπικά, δεν θα ντραπώ για κανέναν. Δεν μπορώ να ντραπώ για τίποτα από όλα αυτά που συμβαίνουν. Εγώ, προσωπικά. Δεν αισθάνομαι καμία... να ντραπούν αυτοί που έχουν ευθύνες. Υπάρχει κόσμος που έχει ευθύνες για τις δολοφονίες, για τις πλημμύρες, για όλα αυτά που συμβαίνουν. Εγώ δεν ντρέπομαι. Δεν μπορώ να ντραπώ για χάρη τους. Είναι πρόβλημά τους. Η ντροπή είναι δική τους. Δεν υπάρχει μισή και μισή. Σίγουρα κρατάνε τα γεγονότα όσο θέλουν οι ειδήσεις. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, για να τα θυμίζουμε και να μην ξεχνιούνται. Μπορεί να έχεις ακουστά το όνομά μου, να ξέρεις την ιστορία μου, άμα θέλεις να τη μάθεις τον τρόπο. Κλαις τα πάρκα, στις πλατείες και στα στέκια οι αλήτες και την αλλάζουνε εκείνοι που μοιράζουνε τρόπο. Είμαι εγώ που με δικάσανε δημοσιογράφοι, πως για την μπάλα ένα μπουκάλι, πως κουβάλαγα κάτι. Πάσο κι αν θέλουν το όνομά μου θα το γράφουν οι δίκοι. Θα είμαι κι όσο χρειαστεί για να μην κλείσουνε μάτι. Έγινα σύνθημα τραγούδι, έπνευση σε κραφουτάδες. Έγινα δάκρυ μια μάνα στο αδερφού μου το πιώμα. Έγινα εξώφυλλο να κοίτωμα από κολοφυλάδες. Έγινα λίπασμα να βγάλει λουλούδια το χώμα. Μα αν με ρωτούσες τι θα ήθελα στα αλήθεια να γίνω και που θα γούσταρα να βρίσκομαι τούτη την ώρα, θα ήθελα σε μια παραλία με τους στήλους να πίνω και να φουλήσω τον άνθρωπό μου να χαρίζω με φόρα. Το όνομά μου είναι το δικό σου.
μου είναι το δικό σου. Υπάρχουν οι κραυγές των λύκων, υπάρχουν οι άνθρωποι που φωνάζουν, υπάρχουν οι άνθρωποι που δεν ανήκουν πουθενά και που στηρίζουν τους συνανθρώπους τους, υπάρχουν οι λύκοι. Δεν ήθελα να γίνει σύνθημα πάνω στη δέχλερη δάκρυ πικρό. Ήθελα να σου να ο μεγαλύτερο. Ρούχα στο πάτωμα, πόδια φεύγιο. Ήθελα να σου να ο μεγαλύτερος. Ρούχα στο πάτωμα, πόδια φεύγιο. Δεν ήθελα να γίνεις ρούχο. Αψυχικό να φθαρμένο πανί. Ήθελα η φωνή σου να πλωνότανε και να γινόταν λύκου κραυγή. Δεν τους αφήνουν να ακουστούν. Δεν θέλουν να ακουστούν. Δεν θέλουν να ακουστούν ότι υπάρχει, να ακουστεί ότι υπάρχει η αλληλεγγύη. Γιατί ζούμε σε ένα σάπιο σύστημα. Αλλά σίγουρα υπάρχουν οι λύκοι και σίγουρα άμα ψαχτείς θα ακούσεις τις κραυγές τους.